Δύο λεπτά, ναι. Συμφωνεί το σώμα. Αποφασίστηκε. Έχει το λόγο, κύριε Τζαμακλή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σύσταση και λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής επέδρασε θετικά, δεδομένου ότι ενεργοποιήθηκαν τα ανακλαστικά όχι μόνο της εποπτεύουσας τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και των δανειστηριών τραπεζών έναντι των οφειλετών, κομμάτων και ΜΜΕ. Η μεν εποπτεύουσα τράπεζα της Ελλάδος μέχρι και πριν από λίγες μέρες συνέτασε και απέστελε πορίσματα στην Επιτροπή. Οι δε δανείστριες τράπεζες αφενός έκλεισαν την κάνουλα των ακάλυπτων χρηματοδοτήσεων και αφετέρου ξεκίνησαν διαδικασίες ρύθμισης ή εισπράξης των οφειλωμένων. 38 παράδειγμα η περίπτωση του κύρικα Χανίων της οικογένειας Μητσοτάκη, που ενώ επί 11,5 σχεδόν χρόνια δεν είχε καταβάλει ούτε ένα ευρώ στη δανείστρια τράπεζα Πειραιός, έσπευσε κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής να ρυθμίσει το δάνειο. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής, σειρά παίρνουν πλέον οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές που θα εξειδικεύσουν και θα προσωποποιήσουν τα τυχόν τελεστέντα αδικήματα και θα ασκήσουν ενδεχομένως ποινικές διώξεις. Εφευρέθηκαν και εφευρίσκονται σοφίσματα, δηλαδή επιχειρήματα και συλλογισμοί που επιχειρούν απατηλά, μάταια όμως, να πείσουν ότι ο θησαυρός αποδεικνύεται άνθρακες. Τα ευρήματα, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν υποβαθμίζονται επειδή έτσι λέτε εσείς. Τρίγωνο διαπλοκής υπήρξε και βασίλευσε για πολλά χρόνια. Μήπως περιμένατε οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών να προσέρχονταν στην Επιτροπή και να ενοχοποιούσαν τους εαυτούς τους, απαντώντας ναι στη συνήθεια ερώτησή σας αν υπήρχε πολιτική παρέμβαση για τα δάνεια στα κόμματά σας και στα ΜΜΕ? Μήπως περιμένατε οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ να προσέρχονταν στην Επιτροπή και να ενοχοποιούσαν τους εαυτούς τους, απαντώντας ναι στη συνήθεια ερώτησή σας αν υπήρχε πολιτική παρέμβαση για τα δάνεια? Στην εξυπηρέτηση του ίδιου σκοπού, της υποβάθμισης δηλαδή των ευρημάτων της Επιτροπής, εντάσσεται και η προσπάθεια εκ μέρους του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ να δικαιολογήσει τον υπέρμετρο και ακάλυπτο δανεισμό των ΜΜΕ, εισάγοντας το κριτήριο του ποσοστού αυτών των δανείων έναντι των ακάλυπτων δανείων των επιχειρήσεων άλλων κλάδων. Με κλασική σοφιστική μέθοδο τονίζει το γεγονός ότι τα κόκκινα δάνεια των ΜΜΕ αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό στο σύνολο των επιχειρηματικών κόκκινων δανείων. Αποσιώπησε βεβαίως το γεγονός ότι ο αριθμός των ΜΜΕ αγγίζει μόλις τις 2 δεκάδες, ενώ οι επιχειρήσεις άλλων κλάδων είναι δεκάδες χιλιάδες. Επίσης, αποσιώπησε το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις των ΜΜΕ εκ της φύσεώς τους ενδιαφέρουν το Σύνταγμα εν αντιθέσει με τις επιχειρήσεις άλλων κλάδων. Οι συνάδελφοι που ανήκουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρούν να εξισώσουν τις αμαρτίες της Νέας Δημοκρατίας, συσσαγωγικά η λέξη για να μην παρεξηγούμαστε, κύριε Δένδια, που οφείλει 215 εκατομμύρια ευρώ, μην έχοντας καταβάλει ούτε ένα έστω ευρώ από το 2011, αλλά και την περίπτωση του κ. Καχανίων, με τρία ζητήματα που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ: την επιστολή Τσίπρα προς την Εθνική Τράπεζα, το κτίριο της Κουμουνδούρου και την Κυπριακή Εξωχώρια Εταιρεία που σε δημόσια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εφημερίδας Η Αυγή απέκτησε ποσοστό της τάξης του 2% των μετοχών της. Όμως, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, εξίσωση δεν μπορεί να γίνει. Πρώτα απ' όλα διότι τα μεγέθη είναι άνισα. Τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, οφείλουν μαζί 401 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει 7,975 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρείται το δάνειό του από την Εθνική Τράπεζα, εν αντιθέσει με τα δύο κόμματα που, όπως προείπα, από το 2011 δεν έχουν καταβάλει ούτε ευρώ. Τρίτον, διότι το δάνειο του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλήρως καλυμμένο με μία και μοναδική εκχώρηση της κρατικής επιχορήγησης και επιπροσθέτως με την ανάληψη δέσμευσης μη εκποίησης ακινήτου ιδιοκτησίας του, εν αντιθέσει με τα δύο κόμματα των οποίων τα δάνεια είναι ακάλυπτα, διότι οι πολλαπλές εκχωρήσεις σε διάφορες τράπεζες ακυρώνουν οι πρώτες τις άλλες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσα αποκαλύφθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή εδραιώνουν τη συλλογική πεποίθηση ότι η προσπάθεια αποδόμησης του ηθικού πλεονεκτήματος του ΣΥΡΙΖΑ και κατ' επέκταση της κυβέρνησης αποτελεί μάταιο κόπο των κομμάτων της διαπλοκής και πέφτει στο κενό. Η διαφαινόμενη απώλεια του ελέγχου των ΜΜΕ και της μέσω αυτού χειραγώγησης της κοινής γνώμης εμφάνισε το φαινόμενο να υπερασπίζονται δήθεν την ελευθεροτυπία και τον πλουραλισμό στην ενημέρωση τα κατεξοχήν διαχρονικώς κόμματα της διαπλοκής. Εμφάνισε το φεδρό φαινόμενο να αντιμάχονται την δήθεν νέα διαπλοκή των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Θυμόμαστε όλοι την πρόθεσμη τροπολογία των τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια ψήφισης επενδυτικού νόμου,
με την οποία απαλλάχθηκαν από την ενδεχόμενη δίωξη για κακουργηματική απιστία τα μέλη των διοικήσεων τραπεζών που είχαν χορηγήσει δάνεια στα δύο κόμματα. Όμως τώρα που η κακουργηματική απιστία προκύπτει από τα απορίσματα των επιθεωρητών της Τράπεζας Ελλάδος, με ποιον τρόπο θα απαλλαγούν σε ενδεχόμενη άσκηση ποινικών διώξεων? Η προσπάθεια να διαρραγεί το τρίγωνο της διαπλοκής, στην οποία συνέβαλε τα μέγιστα η Εξεταστική Επιτροπή, συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί, επειδή αφορά την ίδια τη δημοκρατία, το κοινοβουλευτικό πολίτευμα και τους θεσμούς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.